Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών. Συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι του μαθήματος την συζήτηση γύρω από την επίλυση εξισώσεων και με τη μέθοδο αριθμητικών προσεγγίσεων. Θα μιλήσουμε σε αυτό το μέρος του μαθήματος για την μέθοδο της εφαπτωμένης ή τη μέθοδο της τέμνουσας, όπως κάπως αλλιώς μπορεί να τη βρείτε στην βιβλιογραφία. Secant method στα αγγλικά. Η μέθοδος αυτή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία παραλλαγή, αν και ιστορικά είναι πολύ παλιότερη, της μεθόδου Newton-Raphson, της μεθόδου δηλαδή που είδαμε στο προηγούμενο κομμάτι του μαθήματος, όπου χρησιμοποιούσαμε παράγωγο για να προσεγγίσουμε με μία αναδρομική σχέση την ρίζα, ξεκινώντας από μία αρχική τιμή. Η μέθοδος της εφαπτωμένης στην ουσία κάνει την ίδια δουλειά, μόνο που χρησιμοποιεί μία προσέγγιση για την παράγωγο. Όχι αριθμητική προσέγγιση απλά, αλλά δεν χρησιμοποιεί βασικά καθόλου τον τύπο της παραγόγου. Με την έννοια αυτή είναι αυτό που ονομάζουμε μια quasi-Newton μέθοδος. Θυμάστε ότι στην μέθοδο Newton-Raphson χρησιμοποιούσαμε την αναδρομική σχέση όπου μια ρίζα της εξίσωσης, το χ, προσεγγιζόταν με αυτόν εδώ τον τύπο, με τον τύπο δηλαδή χ συν 1 ίσον χ νη μείον f του χ νη διά f τόνους του χ νη, την παράγωγο δηλαδή. Στη μέθοδο της εφαπτωμένης, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε έναν απλό μετασχηματισμό, μια απλή υπόθεση, και θα πούμε ότι αν έχουμε δύο τιμές σχετικά κοντινές στο χ, όχι πολύ απομακρυσμένες δηλαδή, τότε η παράγωγος μπορεί να προσεγγιστεί με την κλίση ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία. Δύο σημεία ορίζουν μια ευθεία, αυτή η ευθεία έχει μια κλίση, αυτή η κλίση κατά κάποιο τρόπο προσεγγίζει την εφαπτωμένη στο χ και τίνει προς την παράγωγο. Άρα λοιπόν παίρνουμε στην ουσία το κλάσμα f του χ n μείον f του χ νη 1 δια χ νη προς χ 1 δέλτα ψ προς δέλτα χ κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, να γυρίσουμε λίγο στα γυμνασιακά μας χρόνια. Και με αυτόν εδώ τον τρόπο προσεγγίζουμε την παράγωγο. Αν τώρα αυτές τις τιμές εδώ τις αντικαταστήσουμε σε αυτόν εδώ τον τύπο πάνω και έχετε την καλοσύνη και την καλή διάθεση να κάνετε τις πράξεις, τις οποίες θα αποφεύγουμε προς το παρόν για λόγους συντομίας του μαθήματος, θα καταλήξουμε σε έναν τύπο, σε έναν αναδρομικό τύπο, ο οποίος μας λέει ότι αν έχουμε δύο αρχικές τιμές τώρα πια, όχι προσέξτε, στη Newton-Raphson είχαμε μία αρχική τιμή. Εδώ έχουμε δύο αρχικές τιμές τώρα, τη χ μείον 1 και τη χ νη, τότε η χ νη συν 1 είναι μια καλύτερη προσέγγιση της ρίζας και ακολουθεί αυτόν εδώ τον τύπο, χ εν μείον f του χ εν επί χ νη μείον 1 δια f του χ εν μείον f του χ νη μείον 1. Ή αλλιώς, αν θέλετε λίγο πιο απλά, λίγο έτσι πιο εύκολο να το θυμηθούμε, το χ μπορεί να προσεγγιστεί σταδιακά με έναν τύπο ο οποίος είναι το χ μείον f του χ δια δέλτα, επί δέλτα χ δια δέλτα ψ. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία, υπολογίζουμε δηλαδή διαδοχικές τιμές αυτής της ακολουθίας, μέχρι ότου δύο διαδοχικές τιμές πέσουν κάτω από ένα πολύ μικρό θετικό αριθμό, ένα πολύ μικρό αριθμό ε, το οποίο ονομάζουμε σφάλμα της μεθόδου. Στο σημείο αυτό και πάλι υπενθυμίζω, όπως σε άλλα κομμάτια του μαθήματος, ότι εδώ χρησιμοποιούμε την απόλυτη διαφορά δύο διαδοχικών προσεγγίσεων. Πιο σωστό θα ήταν, και αυτό και πάλι θα το δούμε λίγο σαν άσκηση, είναι να χρησιμοποιήσουμε στον υπολογισμό μας το σχετικό σφάλμα, το απόλυτο σφάλμα και όχι την απόλυτη διαφορά. Δεν είναι τίποτα το φοβερό και το σημαντικό, απλά σκεφτείτε ότι εδώ θα πρέπει να διαιρέσετε με το χ. Κάνετε δηλαδή ένα μετασχηματισμό σε αυτόν εδώ τον υπολογισμό. Εδώ κάτω σας δίνεται μια υλοποίηση αυτής της μεθοδολογίας, την οποία είναι καλύτερο να τη δούμε λίγο στην πράξη. Πάμε λίγο λοιπόν στη C++. Υπενθυμίζουμε τα βασικά. Χρειαζόμαστε μερικές βιβλιοθήκες όπως είναι η IOStream, η STDO κτλ. Για είσοδο και έξοδο δεδομένων. Την IOStream θα τη χρειαστούμε για εντολές όπως είναι η Cout, η Cin κτλ. Η STDO μας προσφέρει τη συνάρτηση fprintf και παρόμοιες συναρτήσεις μορφοποίησης των εξαγόμενων τιμών. Από εκεί και μετά είναι καλό σε τέτοιου μαθηματικού τύπου προβλήματα να χρησιμοποιήσουμε τη math.h. Εδώ θα τη χρειαστούμε οπωσδήποτε για την συνάρτηση που μας δίνει την απόλυτη τιμή, αλλά πολύ πιθανό ότι χρειαστείτε και για πολλές άλλες συναρτήσεις διαθέσιμες.
Εδώ είδατε ότι έχουμε ένα πολυόνυμο να λύσουμε, έτσι, σαν απλό παράδειγμα. Αλλά πιθανότητα να χρειαστείτε συναρτήσεις και εξισώσεις που έχουν μέσα ημίτονα, συνημίτονα κτλ. Κτλ. Λογαρίθμους. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε τέτοιου είδους επαναληπτικές διαδικασίες χρησιμοποιούμε πάντοτε μία μεταβλητή ελέγχου του αριθμού των επαναλήψεων και τη σταματάμε τη διαδικασία αν ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός. Εδώ, όπως και άλλες φορές, έχουμε ορίσει μια τυπική τιμή το 100. Δηλαδή θα θεωρήσουμε παρακάτω ότι θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία το πολύ 100 φορές. Γι' αυτό εδώ χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ την τιμή, το Max Duration 100. Και επίσης θα χρειαστούμε, κυρίες και κύριοι, μια τιμή στο εψιλον που καθορίζει λίγο πολύ την ακρίβεια της μεθόδου, το πόσο ανεκτή σε σφάλματα είμαστε με λίγα λόγια. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε για αρχή μια σχετικά χαλαρή τιμή, το 10^-4. Αυτό θα μας βοηθήσει να πάρουμε γρήγορη σύγκληση, γρήγορο τερματισμό της διαδικασίας. Ωστόσο, δεν τη χρησιμοποιούμε και πολύ συχνά στην πράξη. Το -4 είναι σχετικά, θα μας δώσει σχετικά, ας το πούμε, ανακριβή αποτελέσματα. Συνήθως το βάζουμε -6, -8, μπορεί και -12 μερικές φορές και το καθεξής. Μιας και θα χρειαστεί, κυρίες και κύριοι, όπως είχαμε δει και εδώ με αυτούς εδώ τους τύπους, αρκετά συχνά να υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης, της παράστασης, αν θέλετε, πάνω στο F του Χ, το Χ είναι -1, το Χ είναι -1 και το καθεξής, και αυτό πρέπει να το κάνουμε διαδοχικά πολλές φορές. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, σε τέτοιες περιπτώσεις γράφουμε μία συνάρτηση. Νομίζω ότι η διαδικασία σας είναι απλή, γνωστή και κατανοητή, να μην τα επαναλαμβάνουμε και πάλι. Η συνάρτηση εδώ είναι μια πολυονυμική. Χ στην τρίτη -6 χ τετράγωνο -χ συν 30. Υπενθυμίζω και πάλι ότι η συνάρτηση αυτή δέχεται έναν διπλής ακρίβειας αριθμό χ και επιστρέφει μια τιμή επίσης διπλής ακρίβειας, double-double δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα στη main. Αφού έχουμε ορίσει όλα αυτά τα προκαταρτικά, πάμε τώρα στο κύριος μενού. Η main, όπως βλέπετε, έχει μια μεταβλητή, την root found false, όπου κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιείται, όπως έχουμε πει σε πολλές άλλες περιπτώσεις, για λόγους ελέγχου. Είναι μια μεταβλητή η οποία παίρνει την τιμή true και false για να μας πει και να ελέγξει κατά τη ροή του προγράμματος αν έχουμε ή δεν έχουμε βρει τη ρίζα, έτσι ώστε ανάλογα να συνεχίσουμε ή να διακόψουμε τη διαδικασία. Το χ είναι μια μεταβλητή, πίνακα μια μεταβλητή, η οποία παίρνει max iteration τιμές, αυτό εδώ 100 τιμές δηλαδή, το πολύ. Είναι και αυτή μια μεταβλητή διπλής ακρίβειας, double. Και θα χρησιμοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο αυτές τις δύο βοηθητικές μεταβλητές, το δέλτα χ και το δέλτα ψ, όπως τις είχαμε δει και εδώ, σε αυτόν εδώ τον τύπο. Σας λέω ότι γενικά δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσατε να έχετε γράψει ένα πολύ αποτελεσματικό και σωστό πρόγραμμα χωρίς καθόλου να έχετε χρησιμοποιήσει αυτές τις βοηθητικές μεταβλητές. Για εμάς όμως που είμαστε σχετικά αρχάριοι, κυρίες και κύριοι, σε τέτοιες εφαρμογές, θέλω να σας πω ότι είναι χίλιες φορές προτιμότερο να τις χρησιμοποιούμε για να αποφεύγουμε πιθανά λάθη στη γραφή. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιήσει κανείς έναν τέτοιο τύπο από έναν τέτοιο τύπο. Όχι ότι δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα, προφανώς και γίνεται. Απλά σας το λέω, είναι πιο εύκολο να κάνει κανείς λάθος στην υλοποίηση αυτού του τύπου παρά σε αυτόν εδώ τον τύπο. Λοιπόν, το D που ορίζεται εδώ στη γραμμή 21 δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απόλυτη τιμή της διαφοράς του δέλτα χ, αυτή εδώ. Είναι αυτό εδώ που είχαμε δει, αυτό ακριβώς είναι το D, αυτή εδώ η παράσταση. Λέει στην ουσία ένα δέλτα χ, το οποίο είναι το διαφορά δύο διαδοχικών τιμών, έτσι ώστε να ξέρουμε αν είναι μικρότερη ή από το ε κτλ. Και το 2 που χρησιμοποιούμε εδώ είναι μια μεταβλητή ελέγχου. Προσέξτε λίγο, τη χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, είναι ένας δείκτης κατ' ουσίαν τόσο για το χ, σαν χ0, χ1, χ2, χ3 κτλ. Αλλά και για να μας δείχνει γενικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ως προς την επανάληψη. Βλέπετε εδώ στο πρόγραμμα, στην αρχή υπάρχει ένα μήνυμα, υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, έμφαση προς το χρήστη, έτσι ώστε να του υπενθυμίσουμε, όπως κάνουμε σε άλλες φορές, περί τίνος πρόκειται το πρόγραμμα. Εμείς τώρα που το γράφουμε αυτό και το ξέρουμε ότι θα βρούμε τη ρίζα με τη μέθοδο της εφαπτωμένης. Όταν όμως θέλουμε να ξανατρέξουμε το πρόγραμμα μετά από καιρό, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί και να μην θυμόμαστε τι ακριβώς κάνει, οπότε καλό είναι να έχει ο χρήστης μια εικόνα περί τίνος πρόκειται, σαν επικεφαλίδα.
Και από εκεί και μετά ζητάμε τις αρχικές τιμές Χ0 και Χ1. Εδώ, όπως βλέπετε, δίνουμε απλώς, όπως έχουμε δει και σε άλλα παραδείγματα, μία επικεφαλίδα για να τυπώσουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας σταδιακά, ένα προς ένα τα βήματα δηλαδή. Αυτό εδώ είναι παντελώς άχρηστο σε ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να τρέξουμε για παραγωγικούς σκοπούς, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε απλά να πάρουμε τη ρίζα. Εδώ το κάνουμε για εκπαιδευτικούς λόγους, έτσι ώστε να βλέπουμε σταδιακά την διαδικασία και να την ελέγχουμε, αλλιώς μας είναι παντελώς άχρηστο και αδιάφορο. Προσέξτε μόνο λίγο εδώ, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Αφού έχουμε πάρει αυτά τα Χ0 και τα Χ1, στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το ΔΕΛΤΑ Χ και το ΔΕΛΤΑ ΨΙ. Αυτά δηλαδή το Χ I μείον 1 και ούτω καθεξής, όπως και τη διαφορά των ψ. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Προσέξτε μονάχα λίγο το εξής. Θέλω να μου πείτε γιατί πρέπει να αλλάξουμε τη γραμμή 39. Κάνουμε, πώς το λένε, 2 δευτερόλεπτα λίγο παύση εδώ. Αυτό εδώ το D είχαμε πει ότι είναι σαν διαφορά του, είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς του ΔΕΛΤΑ Χ. Αλλά δεν είναι όμως αυτού του ΔΕΛΤΑ Χ που έχουμε υπολογίσει εδώ πέρα πάνω, αλλά είναι ως άλλο. Ποιου, για προσέξτε λίγο καλά. Χ νη συν 1 μειον Χ νη. Στο σημείο αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, στη γραμμή 36, το Χ 38 δεν ήταν γνωστό. Είναι, δηλαδή έχουμε μια ροή τιμών, Χ 0, Χ 1, Χ 2, Χ 3 κτλ. Προσέξτε τι ακριβώς υπολογίζουμε. Γι' αυτό εδώ, επειδή λίγο το αφήσαμε σαν λάθος, προσοχή, είναι η διαφορά του Χ I συν 1 μείον Χ I. Άλλο δηλαδή αυτό εδώ και άλλο αυτό εδώ με λίγα λόγια. Προσοχή λίγο σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε, στον αναδρομικό τύπο που έχουμε δύο προηγούμενες τιμές, να μην κάνουμε έτσι σφάλματα. Να σας πω την αλήθεια, η διαφορά στο αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ μικρή και σχεδόν αόρατη, αλλά για να είμαστε σωστοί, προσοχή, θα πρέπει να γραφτεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τώρα, τυπώνουμε αυτά που έχουμε βρει. Το I, που βρισκόμαστε δηλαδή, ποια τιμή έχουμε, σε ποια σειρά είμαστε, σε ποια τιμή έχουμε σαν τρέχουσα πιθανή ρίζα, πόσο είναι το F του Χ, δηλαδή πόσο είναι η τιμή της παράστασής μας, αν είναι κοντά στο 0 μακριά κτλ. Και πόσο είναι η διαφορά αυτή από την προηγούμενη τιμή. Πόσο διαφέρει δηλαδή το Χ I συν 1 από το Χ I πριν κατά απόλυτους όρους. Τώρα, αν αυτό το D, κυρίες και κύριοι, αυτή η διαφορά είναι μικρή ποσότητα κάτω από αυτό το όριο που έχουμε βάλει, τότε θεωρούμε ότι έχουμε βρει τη ρίζα, ότι έχουμε φτάσει στο τέρμα, ορίζουμε τη μεταβλητή root found να είναι σε true, έτσι ώστε να διακόψουμε το βρόχο εδώ με το break και να βγούμε έξω από το βρόχο do while. Υπενθυμίζω ότι ο βρόχος do while θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά, δηλαδή μέχρι εδώ θα φτάσουμε τουλάχιστον μία φορά. Μπορεί να μην πάμε καθόλου παρακάτω, αναμέσως με την πρώτη δηλαδή πετύχουμε την έβρεση της ρίζας, πιθανά όμως να χρειαστεί να επαναλάβουμε τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση θα αυξήσουμε το I κατά μία μονάδα με τον τελεστή μοναδιαίας υπαύξησης, θα ελέγξουμε εάν έχουμε ξεπεράσει αυτό τον μέγιστο πλήθος επαναλήψεων, έτσι ώστε αν το έχουμε ξεπεράσει, θα αφήσουμε την μεταβλητή root found να είναι σε false και θα βγούμε από τον βρόχο. Ανεπιτυχώς, χωρίς να έχουμε προσεγγίσει τη ρίζα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο εδώ, κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε λίγο το γράφημα της παράστασης και πάλι και πάλι και πάλι υπενθυμίζω ότι δεν ξεκινάμε να λύνουμε τέτοιες εξισώσεις χωρίς να έχουμε κάποιο γράφημα στα χέρια μας, μία ιδέα δηλαδή για το πού περίπου βρισκόμαστε. Αν λοιπόν υποπτευθούμε ότι έχουμε μία ρίζα κοντά στο μείον 2, ας πούμε, στην πραγματικότητα είναι ακριβώς μείον 2, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι είμαστε κοντά, τότε κυρίες και κύριοι, δηλαδή κάπου ανάμεσα για παράδειγμα, ας πούμε ότι θα δώσουμε δύο αρχικές τιμές που είναι το μείον 3 και το μείον 2,5, δεν είναι ανάγκη να δώσουμε μία τιμή, τέτοιες τιμές που να έχουμε ετερόσιμες τιμές του της παράστασης όπως στην μέθοδο της διχοτόμου, αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο εδώ στην μέθοδο της εφαπτωμένης. Για να τη δούμε λίγο στην πράξη λοιπόν. Ας πούμε ότι εδώ ξεκινάμε από το μείον 3 και από το μείον 2,5 σταδιακά. Θα έχουμε λοιπόν όπως βλέπετε την επανάληψη της διαδικασίας εδώ 7 φορές. Προσέξτε λίγο, αυτό το 2 δεν σημαίνει ότι είμαστε στη δεύτερη προσπάθεια,
Εντάξει, αλλά είναι στην ουσία ο δείκτης για το χ. Ότι έχουμε δώσει το χ0 και το χ1 και ότι εδώ είμαστε στο χ2, χ3, χ4 και ούτω καθεξής. Αν θέλατε αυτό το i να γράφει την τιμή της προσπάθειας, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, θα έπρεπε εδώ, μιας και το ξεκινήσαμε εδώ πέρα το i από την τιμή 2, εδώ να γράψουμε μείον n. Αν θέλετε μπορείτε να το έχετε έτσι. 3, 2,5. Και να φτάσουμε λοιπόν, όπα συγγνώμη λίγο, είπαμε μείον 3. Μείον 3, μείον 2,5 και να έχετε πάρει αυτήν εδώ την παράσταση. Αυτό εδώ τώρα το i είναι η τιμή, η πρώτη προσπάθεια της μεθόδου, ο πρώτος κύκλος δηλαδή, δεύτερος, τρίτος κτλ. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια, προτιμώ αυτό εδώ, αν και βέβαια είναι θέμα του τι ακριβώς δηλώνει αυτό εδώ, παρά ουσίας. Όπως βλέπετε εδώ στο τέλος, για να κάνουμε και μια μικρή υπενθύμηση, ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής root found, έχουμε δώσει ένα μήνυμα αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε η ρίζα της εξίσωσης. Για να το ξαναδούμε λίγο εδώ σε μια άλλη περιοχή, ας υποθέσουμε τώρα ότι προσεγγίζουμε κατεβαίνοντας την ρίζα στο χ ίσον 3 και ας δώσουμε τις τιμές εδώ στο 1 και στο 2, σαν αρχικές τιμές δηλαδή. Λοιπόν, 1 εδώ, 2 εδώ και όπως βλέπετε έχουμε προσεγγίσει την ρίζα. Έχουμε καταλήξει δηλαδή μετά από σχετικά λίγες προσπάθειες. Όταν δίνουμε σχετικά καλές αρχικές τιμές, αυτό είναι εύκολο να συμβεί με την μέθοδο της εφαπτωμένης, φτάσαμε στη ρίζα χ ίσον 3. Όπως βλέπετε βέβαια η μέθοδος είναι σχετικά ανακριβής. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 ψηφία και μετά αρχίζει να παίζει το αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται κυρίες και κύριοι εδώ. Αν αυτό εδώ το αυξήσετε αρκετά, παράδειγμα στο 6, κοιτάξτε τώρα λίγο, 1 εδώ, 2 εδώ, θα αυξήσουμε λίγο την ακρίβεια. Βλέπετε ότι εδώ τα μηδενικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 6, 7 κτλ. Ανάλογα με το πόσο πολύ μικρός είναι αυτός εδώ ο αριθμός. Και αν τον μειώσουμε και άλλο, αν αυξήσουμε δηλαδή τον εκθέτη εδώ, θα πάμε σε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Πιθανά βέβαια κάνοντας περισσότερες επαναλήψεις. Το πλησιάσαμε ακόμα και ακόμα περισσότερο. Έχουμε πει ότι δεν είναι απαραίτητο στη μέθοδο αυτή να δίνουμε τιμές που είναι ετερόσιμες, αλλά αυτό αν το κάνουμε δεν σημαίνει ότι είναι και λάθος. Για παράδειγμα, ας δώσουμε μία τιμή εδώ κοντά στο 5, μία λίγο πριν από το 5 που έχει αρνητική τιμή η συνάρτηση και μία θετική τιμή. Δηλαδή μία τιμή μετά το 5. Αν θα πάμε εδώ με λίγα λόγια, ας πούμε ότι δίνουμε το 4,8 που είναι λίγο κάτω από το 5 και το 5,5 που είναι πάνω από το 5. Θα φτάσουμε στην τιμή μείον 2, δεν φτάσαμε καν στην τιμή 5. Γιατί γίνεται αυτό εδώ? Και μάλιστα βλέπετε ότι το φτάσαμε και πολύ γρήγορα. Γιατί γίνεται αυτό εδώ? Γιατί πολύ απλά, κυρίες και κύριοι, σε καμία περίπτωση η μέθοδος δεν μας λέει ότι αν ξεκινήσουμε από τιμές κοντά στη μία ρίζα θα βρούμε αυτή τη ρίζα υποχρεωτικά. Ο οδηγός αυτήν εδώ την κίνηση είναι η τιμή του ΔΠ προς ΔΧ, αυτή εδώ δηλαδή, ας το πούμε μια νοητή έτσι ευθεία, η οποία μπορεί να μας πάει σε κάποια άλλη περιοχή του χ και από εκεί και μετά να ξεκινήσει η αναζήτηση. Έχετε το αυτό εδώ υπόψη σας, ότι δεν είναι αναγκαστικό, επειδή ξεκινάμε κοντά στη μία ρίζα, να βρούμε και αυτή τη ρίζα. Αυτό να το έχετε υπόψη σας πάντοτε όταν δουλεύουμε με τη μέθοδο της διχοτόμου. Από εκεί και μετά, αν για παράδειγμα δούμε λίγο αυτό εδώ το παράδειγμα, το 4,8 και το 4,9, σταδιακά δηλαδή προσεγγίζουμε από κάτω, από ένα σημείο είτε δεξιά είτε αριστερά, τότε ναι, θα πάμε στο 5, θα φτάσουμε εδώ στο 5 με σχετικά λίγες προσπάθειες. Εδώ έχετε δει ότι έχουμε χρησιμοποιήσει 11 προσπάθειες και αυτό εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, να δείτε λίγο τι θα γίνει αν εδώ είχαμε χρησιμοποιήσει maximum iteration το 10 ή ακόμα καλύτερα το 5, ας το κάνουμε πολύ λιγότερο. Για κοιτάξτε λίγο. Είχαμε πει 4,8, 4,9. Φτάσαμε εδώ στο 2, 3, 4, 5 και σταματήσαμε όπως βλέπετε. Δηλαδή έχουμε πάρει δύο αρχικές τιμές εδώ και άλλες τρεις που έγινε η επανάληψη, 5 και δεν βρέθηκε ρίζα, είμαστε ακόμα μακριά. Την πλησιάσαμε μεν, αλλά ο ορισμός της σύγκλησης μας λέει ότι είμαστε αρκετά μακριά ακόμη.
Έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι τα αποτελέσματα που παίρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις επηρεάζονται από αυτό το μέγιστο πλήθος των επαναλήψεων, και σας το λέω αυτό και πάλι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές σε άλλα κομμάτια του μαθήματος, αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε διάφορα υπολογιστικά εργαλεία και υπολογιστικά πακέτα, κυρίως στατιστικής, οικονομετρίας κτλ., όπου ο χρήστης πολλές φορές χρησιμοποιεί προκαθορισμένες τις λεγόμενες default τιμές και δεν έχει υπόψη του το τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα. Και μπορεί να πάρετε, για παράδειγμα, ένα μήνυμα ότι αποτύχατε στη σύγκληση, αποτύχατε στον υπολογισμό μιας εκτίμησης κτλ., ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αυξήσετε αυτόν τον αριθμό των μέγιστων επαναλήψεων. Πολλές επαναλήψεις βέβαια σημαίνει αργή σύγκληση, και όλοι οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν κάποιο σχετικά, ας το πούμε, μικρό πλήθος ή τέλος πάντων κάποιο πλήθος το οποίο δεν θα ξοδέψει αλόγιστα τους υπολογιστικούς πόρους και τους πόρους της υπολογιστικής μηχανής στην οποία εργάζεστε, αλλά να έχετε υπόψη ότι κατά περιόδους και κατά περιπτώσεις αυτό μπορεί να χρειαστεί αύξηση. Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το βίντεο όπως έχουμε κάνει σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας μια άλλη εξίσωση. Ας γυρίσουμε λοιπόν και πάλι στην εξίσωση του A στοιχή μείον χ μείον 2, μια άλλη μη γραμμική εξίσωση πολύ συχνά εφαρμοζόμενη, και ας ξεκινήσουμε πάλι την κουβέντα λέγοντας ότι πριν πάμε να υπολογίσουμε τις ρίζες κτλ., καλό είναι να κάνουμε ένα γράφημα αυτής της παράστασης για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Το γράφημα μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα το GNUplot, όπως είναι το MATLAB, όπως είναι το Octave, όπως είναι το Excel, το Calc κτλ., ή πολύ απλά με ένα γνωστό μας πρόγραμμα, το Maxima. Το Maxima στην πραγματικότητα σας υπενθυμίζω ότι λειτουργεί με το GNUplot για τις γραφικές του παραστάσεις. Θα γράψουμε λοιπόν την παράσταση A στοιχή μείον χ μείον 2 και ας πούμε ότι εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ στο μείον 5 έως 5. Να το γράφημα, βλέπετε ότι εδώ κατεβαίνουμε κάτω από το 0, εδώ όμως έχουμε φύγει εκθετικά πάρα πολύ ψηλά, και ας μείνουμε λοιπόν από το μείον 5 όπως το ξεκινήσαμε μέχρι το 2, να πάρουμε χαμηλές σχετικά τιμές. Λίγο θα παίξουμε με αυτές τις μεταβλητές. Πολύ καλύτερα τώρα τα πράγματα, όπως βλέπετε. Νομίζω ότι είναι φανερό σε όλους μας ότι έχουμε μία ρίζα ανάμεσα στο μείον 2 και στο 1, περίπου δηλαδή εδώ κοντά στο μείον 1, και μία ρίζα κοντά στο συν 1. Χοντρικά. Λοιπόν, το κλείνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα τώρα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της εφαπτωμένης, να εκτελέσουμε αυτό εδώ το πρόγραμμα και να πούμε ότι έχουμε μία τιμή η οποία είναι στο μείον 3, στο μείον 2, και να καταλήξουμε στη ρίζα μείον 1,84, στην αρνητική δηλαδή μεριά του άξονα. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε να ξεκινήσουμε ανάποδα, να πούμε δηλαδή ότι έχουμε το 3 και το 2 σαν αρχικές τιμές, και να καταλήξουμε στο 1,14 στην θετική μεριά της ρίζας. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, έχουμε υπολογίσει τις δύο ρίζες έτσι όπως τις είδαμε γραφικά προηγουμένως, και νομίζω ότι αυτό θα σας μείνει τελικά στο μυαλό, ότι πρώτα κάνω ένα γράφημα της συνάρτησης για να ξέρουμε πού περίπου κινούμαστε, και μετά εφαρμόζοντας κάποια αριθμητική μέθοδο, όπως είναι η μέθοδος της εφαπτωμένης που εξετάζουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι, μπορούμε να πάρουμε μια πολύ καλή εκτίμηση για την ρίζα της εξίσωσης. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι η προσέγγιση αυτή που κάνουμε για τα προβλήματα τα οποία λύνουμε είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το κομμάτι του μαθήματος και αυτό το βίντεο. Να είστε πάντα καλά.